Θα καλημερίσω μία κυρία ευθύς αμέσως, η οποία το τελευταίο διάστημα μας έχει βοηθήσει αρκετές φορές και συνεχίζει να μας βοηθά, δίνοντάς μας λίγο τις δικές της τις αναφορές, με τη βοήθεια σαφέστατα των μελών γιατρών του κόσμου, εκεί όπου βρίσκονται, αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν, μετά τα όσα καθημερινά ακούει ο καθένας από εμάς, χωρίς να ξέρει πού ακριβώς βρίσκεται η ισορροπία της αλήθειας. Κυρία Θάνου, που είσαι στη Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Και μέσα σε όλα αυτά που είπατε πριν, ένας άμαχος πληθυσμός που πηγαίνει δεξιά και αριστερά και δεν ξέρει τι μέλη γενέστε και τι θα του ξημερώσει η αυριανή μέρα. Άλλοι με την αγωνία για να δουν αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πόλεις τους και στα χωριά τους, και άλλοι δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν και πού θα πάνε. Κυρίως νομίζω ότι η δική σας ημέρη να έχει να κάνει με τον άμαχο πληθυσμό που παραμένει μέσα, έτσι, και έχει, είτε έχει εγκλωβιστεί, είτε δεν έχει να φάει, είτε δεν έχει να πιει, ή δεν μπορεί να μετακινηθεί, ή έχει επιλέξει να μείνει στην πατρίδα του. Ναι, ναι, είναι και τα δύο. Είναι ότι έχουμε την έννοια και βοηθάμε τον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται μέσα στην Ουκρανία, εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή πέριξ των συνόρων της Ουκρανίας, πολλοί από αυτούς, ή μεταφέροντας τις οικογένειές τους και οι ίδιοι σε κάποιος έτσι πιο ασφαλής προς τα δυτικά της Ουκρανίας, σε πιο ασφαλείς χώρους, και παράλληλα όμως και εδώ στην Ελλάδα, βοηθώντας αυτούς που έχουν έρθει πια εδώ, που θέλω να σας πω έχει δημιουργηθεί και ένα ζήτημα στους λαούς αυτούς, γιατί κάποιοι είναι Ρωσόφωνοι, κάποιοι είναι Ουκρανοί. Και εδώ γίνεται τώρα το κυνήγι των μελισσών που λέμε εμείς, γιατί οι μεν φοβούνται τους δε, και έχουν δημιουργηθεί πολλά ζητήματα και μεταξύ του αμάχου πληθυσμού πια. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά... Αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα επιθυμούσε κάποιος, σαφέστατα, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ρωσόφωνοι και μένουν στην Ουκρανία να τα έχουν βάλει με τους Ουκρανούς και οι Ουκρανοί με τους Ρωσόφωνους, έτσι. Και αυτό έχει μετατοπιστεί και εδώ και στη χώρα. Στους πρόσφυγες θέλετε να πείτε. Έρχονται δηλαδή. Αλλά και, συγγνώμη, ναι, κυρία Θάνου, μιλάτε για τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται και αυτή την ώρα. Ναι. Ας πω εγώ εντός εισαγωγικών την αντιπαράθεση που υπάρχει, ή και στους ανθρώπους οι οποίοι μένουν μόνιμα στη χώρα μας. Είναι όλο. Είναι όλο μαζί, είναι όλο αυτό που λέτε. Είναι όλο μαζί και είναι φυσιολογικό, έτσι. Είναι φυσιολογικό μέχρι κάποιο σημείο. Αλλά επειδή έχουν δει αυτά που συμβαίνουν στις χώρες τους, ακούνε. Τους το μεταφέρουν και οι συγγενείς τους που είναι μέσα. Γιατί μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε, ας πούμε, πάρει στην οργάνωση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε προσλάβει μια ψυχολόγο η οποία είναι από το Κίεβο και καθημερινά έχει επαφή με τους γονείς της που είναι εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μεταφέρονται πράγματα, γεγονότα, έτσι όπως γίνονται. Πολλά δεν φαίνονται και δεν φτάνουν σε εμάς και δεν δείχνονται κιόλας. Οπότε καταλαβαίνετε, η ψυχολογική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ κακή. Ναι, το φαντάζομαι. Όταν είναι πάρα πολύ κακή. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να το καταλαβαίνει, όταν φεύγεις από το σπίτι σου, όταν βομβαρδίζεται το σπίτι σου, όταν σκοτώνονται μέλη της οικογένειάς σου, όταν βρίσκεσαι κάτω σε καταφύγιο, όταν δεν έχεις να φας, όταν δεν έχεις να πιεις. Το θέμα είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν το βλέπουμε από τους καναπέδες του σαλονιού και το σχολιάζουμε και κάνουμε και έτσι και πάνελς και λέμε τις δικές μας τις απόψεις ο καθένας από τη δική του την πλευρά. Και άλλο να το ζεις πραγματικά και να είσαι σε αυτά τα γεγονότα. Είτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είτε ο ΙΕ το τελευταίο διάστημα μιλούν για χτυπήματα σε βάρος και των υπηρεσιών της υγείας στην Ουκρανία. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από εσάς και από τους δικούς σας τους ανθρώπους, δηλαδή τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό, υπάρχει ο φόβος. Εμάς μας έχουν κάποια στιγμή μας εμποδίσανε να πάμε κάποια εφόδια σε ένα νοσοκομείο. Γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν αυτόνομες ομάδες οι οποίες προκαλούν, είτε αυτό είναι προβοκάτσια που θέλουν να προκαλέσουν, είτε οτιδήποτε, και ναι,
υπάρχει και πάντοτε υπήρχε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στην Ουκρανία που συμβαίνει αυτό. Γενικά όταν βρισκόμαστε σε έναν έτσι πόλεμο και σε αυτές τις καταστάσεις, πάντοτε υπάρχει. Μα γι' αυτό είπα, κυρία Θάνου, ότι ισορροπεί σε μια πολύ λεπτή κλωστή πάνω η αλήθεια και δεν ξέρεις ποτέ από πού γέρνει. Έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Το θέμα μας είναι ότι στην ουσία βοηθούμε και βοηθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Εγώ θέλω να σας πω από τους γιατρούς του κόσμου, πριν 2 μέρες έφυγε άλλο ένα φορτηγό 50 τόνων που θα πάει μέσα στην Ουκρανία. Την επόμενη εβδομάδα θα φύγει και δεύτερο. Η αλληλεγγύη του ελληνικού πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή. Και εμείς είμαστε έτσι περήφανοι γιατί οι ομάδες μας βρίσκονται πάνω, παραλαμβάνουν τα πράγματα και τα πράγματα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Όταν λέτε ομάδες σας, τι εννοείτε? Υπάρχουν ομάδες γιατρών και logistics επάνω, στα σύνορα και μέσα στην Ουκρανία, που δουλεύουν και πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα και δεν σταμάτησαν, συνεχίζουν να δουλεύουν και να βοηθούν και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στα σύνορα. Όταν λέτε για τέτοια μεγάλη βοήθεια, δηλαδή είπατε ότι άλλη μια αποστολή 50 τόνων παραδόθηκε στους ανθρώπους μας εκεί πάνω, η οποία περιελάμβανε τι, κυρία Θάνου? Υγειονομικό υλικό για νοσοκομεία, γιατί έχουμε κάνει τις επαφές μας με τα νοσοκομεία και μας στέλνουν λίστες το τι έχουν ανάγκη, οπότε πάνε συγκεκριμένα πράγματα που τα χρειάζονται, και εξοπλισμό νοσοκομιακό αλλά και αναλώσιμα υλικά, όπως είναι οι αιμοστατικές γάζες, όπως είναι ελαστική επίδεσμη, όπως είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία εκεί, και επισητιστική βοήθεια επίσης, γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγάλες ανάγκες. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, παραμένουμε σε εκείνο το πρώτο που ακούγαμε περί με οξυγόνου και αντιβιωτικών, γιατί τώρα εσείς το πήγατε λίγο παραπάνω και είπατε ότι χρειάζεται ιατρικός εξοπλισμός, χρειάζονται και πιο εξειδικευμένα φάρμακα, θέλετε να πείτε? Ναι, φάρμακα όμως τα οποία, επειδή είναι νοσοκομιακά, είναι για ογκολογικά νοσοκομεία, δεν μπορεί, ας πούμε, ο απλός κόσμος να τα αγοράσει. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είχαμε κάνει την έκκληση και για οικονομική ενίσχυση, γιατί αυτά αγοράζονται όλα από την οργάνωση για να αποσταλούν στα νοσοκομεία αυτά. Αλλά ο κόσμος παρόλα αυτά μας βοηθάει με τα απλά φάρμακα που λέτε, με τις γάζες, αιμοστατικές γάζες, αιμοστατικά σφουγγάρια, μάσκες οξυγόνου, μάσκες για μικρά παιδιά. Είναι πράγματα τα οποία τα χρειάζονται τα νοσοκομεία, έχουν λήψεις τεράστιες. Και εμείς φροντίζουμε όσο μπορούμε να μπορέσουμε έστω να τους βοηθήσουμε στο ελάχιστο. Οι ανάγκες σε τέτοιου είδους καταστάσεις δεν μπορείς να πεις ότι είναι από εδώ ή από εκεί μικρότερες ή περισσότερες, αλλά εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω πού χρειάζονται, ποιες περιοχές, ποια νοσοκομεία, ποιων περιοχών χρειάζονται την μεγαλύτερη βοήθεια και προς τα πού η μεγαλύτερη ποσότητα φεύγει, η κυρία Θάνου, για να πάει. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, ας πούμε, συνεργασία με την Οδυσσό, στα νοσοκομεία της Οδυσσού και στη δυτική μεριά της Ουκρανίας. Και αυτό γιατί ο κόσμος όλος έχει μετατοπιστεί. Δεν είναι τα νοσοκομεία που είναι μέσα στο Κίεβο ή στη Μαριούπολη. Δεν είναι στις πόλεις αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Είναι στα νοσοκομεία αυτά που είναι ένα βήμα έξω από τις πόλεις αυτές, που ο κόσμος πηγαίνει εκεί για να πάρει, ας πούμε, την νοσοκομιακή περίθαλψη που χρειάζεται. Προς το παρόν είμαστε εκεί. Υπάρχουν όμως και μέσα στο Κίεβο γιατροί του κόσμου, μέσα στα νοσοκομεία. Εκεί η βοήθεια είναι να φτάσει πάρα πολύ. Είναι πιο δύσκολα. Την μεταφέρουμε εσωτερικά με οργανώσεις που είναι από την Ουκρανία που συνεργαζόμαστε και με πολύ μεγάλη προσοχή, με άδειες, με διαδικασίες, οι οποίες είναι έτσι λίγο πολύ πιο δύσκολες. Παρ' όλα αυτά όμως φτάνει και η βοήθειά μας και αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει η βοήθεια από την Οδυσσό, ας πούμε, προς τα πάνω, προς το Κίεβο, όταν αναφέρεστε σε όλες αυτές τις δυσκολίες? Μπορεί να κάνει και 5 μέρες και 10 μέρες, έτσι ώστε να μπορέσετε να ελυνθείτε? Είναι γύρω στις 4 με 5 ημέρες. Γιατί πρέπει να συνοδευτεί, πρέπει να γίνει κομβόι, πρέπει να συνεννοηθείς με τις υπηρεσίες για να μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια τα πράγματα εκεί τα οποία πρέπει να φτάσουν. Η επισητιστική βοήθεια έχει να κάνει με τι είδους είδη, κυρία Θάνου? Έχει να κάνει με πρεφικές τροφές,
περισσότερο για τα παιδιά, έτσι, κρέμες, γάλα σκόνη, βαζάκια που είναι οι τροφές οι έτοιμες για τα παιδιά, με ξηρά τροφή για τους μεγάλους που μαγειρεύουν, ό,τι έχει ένα νοικοκυριό. Εμείς αυτά στέλνουμε. Mm-hmm. Θέλουμε τα πάντα, ό,τι θέλουμε στο σπίτι μας για να μαγειρέψουμε, λάδι, αλεύρι, όλα αυτά που χρειάζεται για να μαγειρέψει κάποιος σε ένα πρόχειρο καταβλισμό που έχει φτιάξει ή εκεί που βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Θάνου, πού μπορεί να σας βρει κάποιος που θέλει να βοηθήσει βάσει αυτό που ακούμε? Μπορεί να απευθυνθεί σε ένα τηλέφωνο στο 210-32-13-150, να του δοθούν όλες οι πληροφορίες. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, Σαπφούς 12, και στη Θεσσαλονίκη, στα πολυατρία μας. Είναι οι δύο κόμβοι που μαζεύονται τα πράγματα εκεί. Αλλά παρόλα αυτά μας έρχονται και ταχυδρομικός, έρχονται και με μεταφορικές. Συνεννοούμαστε τέλος πάντων με αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν και βρίσκουμε έναν τρόπο για να τα παραλαμβάνουμε τα πράγματα. Από όπου και να τα στείλουν, από όποιο μέρος της Ελλάδος. Και θέλω να ευχαριστήσω έτσι μέσα από την εκπομπή σας και συλλόγους και σχολεία από το Ηράκλειο που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και συνεχίζουν και στέλνουν πράγματα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαστε και εσείς καλά με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θάνου. Ευχαριστώ πολύ και το φιλοξενία. Να είστε καλά όλοι. Εγώ ευχαριστώ γιατί μας βοηθάτε, μας δίνετε εικόνα, τι γίνεται, πώς γίνεται. Πάντα και συγχαρητήρια σε εσάς γιατί μεταφέρετε αυτή την εικόνα, γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και πρέπει να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Και πάντα υπό την έννοια αυτή που είπαμε και στην αρχή, ότι η αλήθεια ισορροπεί πάνω σε μια Σωστά. πολύ λεπτή κλωστή. Σωστά. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, μέσα σε πολέμους, είμαστε πολύ προσεκτικοί και προσπαθούμε να κάνουμε πρέπει το καλύτερο. Πρέπει να είμαστε και πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς όλοι είμαστε με τον άμαχο πληθυσμό, είτε αυτός όπου και να ανήκει. Ο άμαχος πληθυσμός είναι αυτός πραγματικά που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Τώρα, κυρία Θάνου, ξέρετε, έτσι όπως το είπατε, να ρωτήσω το τελευταίο. Επειδή είπατε ότι αυτό που αντιμετωπίζετε το τελευταίο διάστημα είναι οι διαφορετικές απόψεις ή αντιπαράθεση μεταξύ ρωσόφωνων και Ουκρανών, Ουκρανών και ρωσόφων, οι οποίοι μέχρι χθες μπορεί να ήταν γείτονες και σήμερα υπάρχουν, έχουν αντιπαράθεση. Ναι. Αυτό που λέτε γίνεται κατανοητό, ότι όταν επιχειρείτε να βοηθήσετε είτε με την ψυχολόγο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με τους ψυχολόγους, με τους γιατρούς, ότι μέχρι χθες ήσασταν γείτονες και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσετε? Ναι, δουλεύετε και πραγματικά υπάρχει έτσι ένα αποτέλεσμα και πρέπει να δουλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί αλίμονο αν κυριαρχήσει κάτι άλλο. Μα βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι, και με τις διαδηλώσεις που συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή και εγώ. Καλημέρα.